χοιρινό με σάλτσα ανανά. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 8 φέτες χοιρινό ψημένο τύπου φοντρέ, 2 κούπες ανανάσα κύβους φρέσκο ή κονσέρβα, μισή κούπα κομμένο κρεμμύδι, μισή κούπα χυμό ανανά, 1 τρίτο της κούπας σταφίδες, 2 κουταλιές της σούπας μαύρη ζάχαρη, 1 κουταλιά της σούπας λευκό ξύδι, 1 κουταλάκι του γλυκού κύμινο, 2 κουταλάκια του γλυκού φρέσκο κόλιανδρο, 2 κουταλάκια λάδι. Τέλεια τα υλικά. Λίγα υλικά, ζωστά υλικά για ένα πολύ πρωτότυπο πιάτο που είναι και χειμωνιάτικο. Αναρωτιέμαι, το γράψατε? Θα το κάνετε στο σπίτι σας. Το μπλοκάκι σας. Λοιπόν, ξεκινάω. Θα μας πάρουν τηλέφωνο και θα μας πούνε. Ναι. Έτσι? Είναι τόσο εύκολο που δεν γίνεται να μην το καταλάβετε. Πανεύκολο. Μου δίνεις όλα τα υγρά. Δηλαδή, όλα. Σταφίδες, εδώ έχω. Σταφίδες. Το χυμό από τον ανανά. Αχ, τι ωραία. Ζωστό. Τις σταφίδες τις έχω μουλιάσει στο χυμό από τον ανανά. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχει άλλα υγρά εδώ. Μου δίνεις και τα υπόλοιπα. Σου δίνω και τα υπόλοιπα. Κρεμμυδάκι. Όλα τα υλικά τα βάζουμε μέσα, εκτός από τον κόλιανδρο και το χοιρινό. Και εδώ έχεις κύμινο και μαύρη ζάχαρη. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Λατρεύω το κύμινο. Σου αρέσει? Το έχω ξαναπεί, νομίζω. Είναι πολύ αγαπημένο μου υλικό και εμένα. Τώρα, τα ανακατεύεις αυτά. Τα ανακατεύω μαζί. Καλά, όλα μαζί. Θέλει λίγο προσοχή στη ζάχαρη. Εγώ λίγο τη φοβάμαι. Για ποιο λόγο? Γιατί έχω βάλει και το χυμό από τον ανανά, ναι, που καταλαβαίνεις ότι μπορεί να το βγάλει λίγο πιο γλυκό από όσο το θέλουμε. Σωστό. Θα δοκιμάζουμε. Ωραία. Τώρα ούτε σε όλες πάντα δοκιμάζουμε, να δούμε μήπως έχει τίποτα κύμινο, ακόμα. Δεν το λυπόμαστε, βάζουμε αρκετό. Τέλεια. Και τον ανανά. Και τον ανανά. Τώρα, αν μας βγει, ας πούμε, πάρα πολύ γλυκό, τι κάνουμε μετά? Ρίχνουμε λίγο νεράκι μέσα. Γι' αυτό μέσα. Δεν βάζουμε όλη τη ζάχαρη από την αρχή. Ναι, σωστό. Γι' αυτό είπα και εγώ να το προσέξουμε. Έχω ανεβάσει τη θερμοκρασία αρκετά. Αυτό τώρα όλο δεν θέλει πολλή ώρα, φαντάζομαι. Κορίτσι μου, θέλει τόσο ώστε να μαλακώσει και το κρεμμύδι και να συμπυκνωθεί κάπως και τα υγρά του. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι το ανακατεύω. Θα βάλω και λίγο ξύδι, όχι πάρα πολύ. Απλά για να ισορροπήσει τη γεύση, φαντάζομαι. Έτσι, μπράβο. Το μάθαμε και αυτό. Καλά, είναι πολύ εύκολο τώρα, Ελένη. Πραγματικά δεν είχε δίκιο, Ελένη. Δεν έχουμε δικαιολογίες να πούμε ότι δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Όχι, είναι εύκολο. Εμείς τώρα αυτό που το κάνουμε είναι και το αφήνουμε εκεί πέρα από μόνο του, θα δουλέψει. Λοιπόν, εγώ να φτιάξω το κρεατάκι, να κλέψω λίγο χρόνο. Αυτό το κρέας, ναι, υπάρχει και με γεύσεις. Νομίζω ότι το έχει στη Γερμανία βότανα, με... Ναι, έχει με βότανα, με μέλι. Ωραίο και αυτό, πάρα μέλι πολύ και βότανα. Αυτό το έχουν ψήσει και... Το άρωμα που αφήνει είναι από ξύλα, από το δρύ. Γι' αυτό έχει μια περίεργη, ένα περίεργο άρωμα. Ναι, αυτό πρέπει να πάει και πολύ με μουστάρδα, φαντάζομαι. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα, έτσι, ναι. Για αν κάνεις τόστ, ας πούμε, με αυτό, ναι, να βάζεις και μουστάρδα. Ωραία. Και ξέρεις, το συγκεκριμένο δεν θέλει μόνο μια φέτα, θέλει 3-4, έτσι για να το... Μας είπες κιόλας ότι δεν είναι πολύ ακριβό, οπότε... Όχι, δεν είναι πολύ ακριβό. Πάλι καλά. Πιστεύω ότι αν κάτσω τώρα να κοστολογήσω για 4 άτομα, όπως έχουμε εμείς τις μερίδες μας εδώ, πάνω από τα 11 ευρώ δεν θα πάει. Πολύ καλά. Άρα, τίποτα. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ καλά. Μπράβο, Ελένη. Μας δίνεις και σωστές προτάσεις. Ένα φτηνό και εύκολο και φαγητό. Πολύ. Και δεν έχω ρίξει καθόλου λίπος ακόμα. Το έχεις προσέξει. Θα ρίξω λίγο λάδι εδώ για να φτιάξω το κρέας μας. Για να φτιάξω το κρέας. Αλλά είναι το μοναδικό λίπος. Καλό είναι, εμένα μου το αφαιρέσανε το λίπος. Αν το προσέξεις εδώ από το κρέας μου, ναι, το αφαιρέσανε. Δεν έπρεπε. Έπρεπε να αφήσω λίγο παραπάνω. Δεν πειράζει. Αχ, το κύμινο, μέχρι εδώ μου έρχεται όλη αυτή η μυρωδιά. Τρελαίνουμε, πολύ μου αρέσει. Μπράβο. Πολύ. Είναι πανεύκολο αυτό, είναι έτοιμο. Θα βάλω λίγο λάδι, εδώ. Με τι να συνοδέψουμε αυτό το πιάτο στο σπίτι? Κοίταξε, μας θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ρύζι. Ωραία, θα μπορούσαμε να κάνουμε πουρέ γλυκοπατάτας. Και αυτό ωραίο. Και τα δύο. Εγώ με ρύζι θα το κάνω. Με ρύζι. Θα πάρω και το κρέας. Ξεκινήσω εγώ σιγά σιγά. Και δίνεις, ας πούμε, μία φέτα το άτομο. Ναι. Με τις, ναι, 3 inches, πώς το είπες. Δύο με τρεις. Δύο με τρεις. Λοιπόν, και απλά, όπως βλέπεις... Αυτό τώρα δεν θέλει ώρα. Θα μπορούσα να έχω ένα πιατάκι, έστερα, για να σερβίρουμε το κρέας.
Πιστεύω ότι όλο το φαγητό. Δεν θέλει πολύ χρόνο. Δηλαδή θέλεις να πάρει χρώμα. Ναι. Ωραία. Ναι. Αυτό. Μόνο αυτό πρέπει να έτσι, κάνουμε. Λίγο πιο τραγανό να γίνει. Βράζουμε και ένα ωραίο ρύζι στο πλάι και έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτότυπο φαγητό. Ναι, εγώ δεν έφτιαξα το ρύζι, γιατί έλεγα ότι θα προτείνω το ρύζι, το πουρέ γλυκοπατάτας ή απλό πουρέ. Σωστό. Και αν φτιάξουμε πουρέ με κανονική πατάτα, προτείνω να βάλουμε και λίγο μοσχοκάριδο μέσα, γιατί ωραίο. Δίνει επιπλέον αρώματα και ταιριάζει πολύ το μοσχοκάριδο επίσης με το φαγητό που φτιάχνουμε. Πάρα πολύ ωραίο. Και ένα γρήγορο φαγητό είναι. Δεν είναι. Πιστεύω ότι όλες οι κυρίες εκείνες που δουλεύουν και έχουν ελάχιστο χρόνο, αλλά θέλουν και να εντυπωσιάζουν, γιατί οι γυναίκες είμαστε, μας αρέσει να εντυπωσιάζουμε, θα είναι πολύ εύκολο να το φτιάχνουμε. Συμφωνώ μαζί σου. Και αυτό σιγά σιγά είναι έτοιμο. Πάω να φέρω και ένα πιάτο άλλο. Για ποιο λόγο? Εσύ τι λες? Θέλεις να φτιάξω και δεύτερο. Α, αυτό το πιάτο, σε αυτό θα το σερβίρεις. Ναι, και τα δύο. Α, και τα... ναι, εκτός αν θέλεις να επιλέξεις χρώμα. Δύο χρώματα. Στο μοβ ή στο πράσινο. Εγώ στο μοβ θέλω, okay. Μπορώ. Βεβαίως. Τη ζάχαρη να την πάρω. Βεβαίως, δεν θα την χρειαστούμε άλλο. Είναι έτοιμο από ζάχαρη. Παίρνω πιρούνια. Μάλιστα, κυρία μου. Μάλιστα. Τι ωραία να τρώμε σε τόση λίγη ώρα. Να, τόσο είδες, σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα και για κρέα. Γυρνάμε το μεσημέρι από τη δουλειά. Αυτό. Δεν έχουμε ιδέες τι να φτιάξουμε σήμερα. Όλα τα έχουμε κάνει όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Να κάνουμε αυτό το φαγητό. Έτσι. Τον ανανά τον έχουμε ούτως ή άλλως κάπου στη δουλάπα. Και δεν το τρώμε μόνο με γιαούρτι. Σταματάμε στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνοντας για το σπίτι, παίρνουμε και το κρεατάκι. Έτσι. Όλα καλά. Τέλεια. Βλέπεις. Πω, πολύ μ' αρέσει. Πάρα πολύ. Θα αφήσω λίγο ακόμα. Ξέρεις, αυτό που θέλω είναι ουσιαστικά να καραμελώσει λίγο. Το κατάλαβα, γιατί ρίχνεις τη ζάχαρη και το χυμό από τον ανανά και αυτό βράζοντας καραμελώνει. Έχει και τα δικά του σάχαρα ο ανανάς. Και ωραία με τις σταφίδες. Ναι. Μπράβο, Ελένη. Και αυτό το κύμινο, εδώ μου έρχεστε. Το κύμινο, το λατρεύω, Έστερ. Πρέπει να ψάξω να βρω σε τι κάνει καλό. Θα ρωτήσουμε το Ναι, θα ρωτήσουμε το Γιάννη Χρήσου. Να κάνουμε ένα επεισόδιο. Να κάνουμε ανάλυση όλα αυτά τα αρωματικά, σε τι μας κάνει καλό. Τα δικά μας αγαπημένα, αυτά που χρησιμοποιούμε πολύ και τα έχουμε έτσι ξεχωρίσει. Μόνο τα δικά μας, ναι. Πες μου κανένα ακόμα να τον ρωτήσω κάτι από σένα συγκεκριμένο. Από μένα συγκεκριμένα. Εκτός από το κύμινο. Λοιπόν, αυτό είναι έτοιμο. Πω, τι ωραίο. Αυτό θα το τραβήξω από Για να δούμε πώς το κάνεις με τη σάλτσα μετά. Και αυτή είναι σχεδόν έτοιμη, βλέπεις. Τέλειο. Αυτό είναι που θέλουμε. Αν καταφέρουμε να το έχουμε και λίγο πιο συμπυκνωμένο και πάλι θα είναι καλό. Άρα, κυρία μου, θα σερβίρω. Για να δω πώς θα το σερβίρεις. Πώς θα το σερβίρω. Πω που μου βάζεις δύσκολα τώρα. Εγώ δεν Μ' αρέσει να τις βάζω δύσκολα. Ναι. Λοιπόν, θα την κλείσω. Θέλεις να κάνω κάτι. Πες μου. Όχι, δεν ξέρω. Όχι, τίποτα. Τα πυρούνια μας τα έφερες. Τι να θέλω, όλα έτοιμα. Να σε βοηθήσω. Όχι, ωραία. Θα σε βοηθήσω στο να δοκιμάσω. Έτσι, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Πω, μυρίζει και ωραία. Και ναι, λοιπόν, θα βάλουμε και λίγο από τη σάλτσα Και λίγο ζουμί. Και αυτό είναι ωραίο, το ανακατεύουμε το ρύζι όλο αυτό το υγρό. Και εγώ, όπως πάντα, τα βότανά μου δεν τα θέλω καθόλου. Ψημένα. Έτσι, ναι, κρίμα θέλω, είναι. Θα τα ρίχνουμε στο τέλος. Τα πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι. Σούπερ, μ' αρέσει Είμαστε πολύ. Δοκιμάζω, έτσι. Εννοείται ότι δοκιμάζεις. Και περιμένω τη γνώμη σου με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Λοιπόν, παίρνω λίγο κρέας. Ναι. Και παίρνω και λίγο ανανά. Ανανά. Και λίγο κρεμμυδάκι και λίγο μαϊντανό. Φύσηξέ το. Είναι καλό. Ωραίο. Μπράβο, κορίτσι μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, κοριτσάκι Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το αλμυρό, το κάπως καπνιστό, ναι. με αυτό το γλυκό ξινό, με τις σταφίδες και τον ανανά. Έχει ταιριάξει καλά. Η ισορροπία είναι απίστευτη που βρίσκεται σε αυτό το φαγητό. Παρόλο που θα έλεγες τώρα το γλυκό με το αλμυρό, είναι πάρα πολύ ωραίο να το κάνετε.